Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Το μαυσολείο στην Αλικαρνασσό. Στα βάθη των αιώνων, μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας, χάνεται η ιστορία της γέννησης της αρχαίας πόλης της Αλικαρνασσού. Στα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ., κύματα Ελλήνων επίκων θα εγκατασταθούν στις ακτές της Μικράς Ασίας, δημιουργώντας εκεί νέες ελληνικές πόλεις. Η παράδοση θέλει Έλληνες επίκους από την πόλη της Τριζίνας, δωρικής καταγωγής, να ιδρύουν την πόλη της Αλικαρνασσού απέναντι από το νησί της Κο. Η περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν οι έπικοι κατοικούνταν παλαιότερα από τους Κάρες. Τα δύο στοιχεία, ελληνικό και καρικό, επηρέασαν το ένα το άλλο, δημιουργώντας ένα νέο δείγμα ελληνικού πολιτισμού με στοιχεία από την Ανατολή. Η νέα πόλη της Αλικαρνασσού, μαζί με άλλες 5 πόλεις δωρικής καταγωγής της Μικράς Ασίας και του Νοτίου Αιγαίου, της Λίνδο, Ιαλισσό, Κάμηρο, Κο και Κνίδο, απετέλεσαν μια ισχυρή συμμαχία, την ονομαστή Εξάπολη. Φαίνεται όμως πως η Αλικαρνασσός υπήρξε πιο προοδευτική από τις υπόλοιπες 5 συντηρητικές δωρικές πόλεις που τελικά την απέβαλαν από τη συμμαχία αυτή. Η παράδοση λέει πως λόγος της αποβολής αυτής υπήρξε η ασέβεια του αθλητή της πόλης Αγασικλή. Ο Αγασικλής, νικητής σε ιερό αθλητικό αγώνα, αντί να δωρήσει στον Θεό Απόλλωνα όπως ήταν το έθιμο τον τρίποδα έπαθλό του, τον έφερε πίσω στην πατρίδα του. Η ασέβεια αυτή λέγεται ότι εξόργησε τις άλλες 5 πόλεις, είναι όμως βέβαιο ότι η αυξανόμενη ιωνική δημοκρατική επίδραση πάνω στην προοδευτική Αλικαρνασσό υπήρξε ο πραγματικός λόγος της αποβολής. Στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., όπως όλες οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, έτσι και η Αλικαρνασσός θα βρεθεί κάτω από τον Περσικό ζυγό. Η περιοχή της Καρίας θα αποτελέσει ξεχωριστό τμήμα της νέας δυναμικής Περσικής Αυτοκρατορίας και θα διοικηθεί από ηγεμόνες φιλικούς προς το νέο καθεστώς που θα φέρουν τον τίτλο του Σατράπη. Ονομαστή θα μείνει η βασίλισσα Σατράπης της Καρίας Αρτεμισία, που ακολούθησε τον Πέρση βασιλέα Ξέρξη στην εκστρατεία του στα 480 π.Χ. εναντίον της Ελλάδος. Η Αρτεμισία θα βρεθεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής με τα πλοία της στη γνωστή ναυμαχία της Σαλαμίνας. Στην ναυμαχία αυτή, οι Πέρσες νικούνται οριστικά από τους Έλληνες και η πόλη της Αλικαρνασσού μαζί με τις υπόλοιπες ελληνικές αποικίες της Μικράς Ασίας γνωρίζει τότε μια σύντομη περίοδο ελευθερίας. Σύντομα όμως, οι ελληνικές αποικίες θα βρεθούν και πάλι κάτω από περσικό έλεγχο. Ο πρώτος σατράπης της Καρίας στη νέα αυτή περίοδο είναι ο Εκάτομνος που μεταφέρει την πρωτεύουσά του από την παρικμασμένη πια Αλικαρνασσό στα Μήλασσα. Διάδοχος του Εκατόμνου είναι ο γιος του Μαυσολός, που είχε πάρει ελληνική μόρφωση και παιδεία. Ανάμεσα στα πρώτα έργα του Μαυσολού υπήρξε η επαναφορά της πρωτεύουσας της Καρίας στην Αλικαρνασσό, ενώ παράλληλα ο νέος ηγεμόνας θα θελήσει να κοσμήσει την πόλη με λαμπρά έργα και να την κάνει πάλι ισχυρή και φημισμένη. Το λαμπρότερο έργο όμως του Μαυσολού θεωρείται το ταφικό του μνημείο, που άρχισε να κατασκευάζεται από τον ίδιο και τη σύζυγο και αδελφή του, Αρτεμισία τη Δεύτερη. Το έργο αυτό θα συνεχίσει και θα τελειώσει η Αρτεμισία στα 350 π.Χ. μετά το θάνατο του Μαυσολού και μεγαλοπρεπέστατο όπως ήταν θα συμμεριληφθεί σύντομα μεταξύ των θαυμάτων του αρχαίου κόσμου. Το οικοδόμημα αυτό θα ονομαστεί Μαυσολείο και από αυτό θα προέλθει ο όρος Μαυσολείο για όλα τα μετέπειτα μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία. Για τη μορφή του κτηρίου, ο Πλίνιος συγγραφέας των Ρωμαϊκών χρόνων δίνει τις πιο ακριβείς πληροφορίες. Το μαυσολείο αποτελούνταν σύμφωνα με αυτόν από 3 τμήματα. Το πρώτο, η βάση του, ήταν ορθογώνιο με πλευρές περίπου 100 έως 120 ποδών και ύψος 60 περίπου πόδια. Πάνω σε αυτό βρισκόταν το κύριο μέρος του κτίσματος που το περιέβαλε περιμετρικά μια κοιονοστοιχία από 36 κολόνες ιωνικού ρυθμού. Το ύψος του τμήματος αυτού ήταν περίπου 37 πόδια και η στέγη του ήταν μια ειδική βαθμωτή πυραμίδα που στην κορυφή της έφερε ένα μαρμάρινο άγαλμα ενός τεθρύπου, ενός άρματος που το έσερναν 4 άλογα.
Στο κάτω μέρος της βάσης του οικοδομήματος αυτού, σχεδόν μέσα στα θεμέλια του, βρισκόταν σύμφωνα με τις περιγραφές ο νεκρικός θάλαμος που σε αυτόν, μέσα στην πολύτιμη μαρμάρινη Λάρνακα, αναπαυόταν ο νεκρός βασιλιάς. Το μνημείο αυτό έμεινε γνωστό κυρίως για το λαμπρό του καλλιτεχνικό διάκοσμο. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι πιο φημισμένοι γλύπτες της εποχής εργάστηκαν για τη διακόσμηση του μαυσολίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Σκόπας, ο Βρίαξης, ο Τιμόθεος και ο Λεοχάρης ανέλαβαν ο καθένας το γλυπτό διάκοσμο μιας από τις τέσσερις πλευρές του οικοδομήματος. Τέλος, ο φημισμένος καλλιτέχνης Πυθέας φιλοτέχνησε το άγαλμα του τεθρύπου που ήταν τοποθετημένο στην κορυφή. Το μαυσολείο παραμένει σε καλή σχετικά κατάσταση μέχρι τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν μετά από σεισμό θα υποστεί σημαντικές καταστροφές. Αλλά μένει έστω ερυπωμένο στη θέση του μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστόν, εποχή ιδιαίτερα ταραγμένη για τα παράλια της Μικράς Ασίας. Εδώ και κάποιους αιώνες, η νέα στρατιωτική δύναμη στην περιοχή είναι οι Οθωμανοί Τούρκοι, που από τα βάθη της Ασίας έχουν πια εκμηδενήσει στρατιωτικά το αδύναμο Βυζάντιο και έχουν γίνει κύριοι της περιοχής. Τα τελευταία σημεία αντίστασης του χριστιανικού κόσμου είναι ελάχιστα και ανάμεσα σε αυτά οι Ιωαννίτες Υπότες, ένα μοναχικό στρατιωτικό τάγμα που αντιστέκεται ακόμα στην Ανατολική Μεσόγειο με έδρα τη Ρόδο. Στα 1494 οι Ιωαννίτες κρατούν ακόμα τα νησιά της Ρόδου και της Κο και την αντίπερα ακτή των μικρασιατικών παραλίων. Μπροστά στον ασφικτικό κίνδυνο των Τούρκων που πλησιάζουν, οι Ιωαννίτες θα θελήσουν να ενισχύσουν περισσότερο το ισχυρό κάστρο του Αγίου Πέτρου στις απέναντι ακτές της Μικράς Ασίας στην Παλαιά Αλικαρνασσό. Πρώτη ύλη για την ενίσχυση του κάστρου αυτού δεν είναι άλλη από τα ερείπια και τα δομικά υλικά του παλαιού μαυσολίου. Και μέσα σε λίγα χρόνια η καταστροφή ενός από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου είναι ολοκληρωτική. Από το 1494 μέχρι το 1522 οι Ιωαννίτες Υπότες μεταφέρουν τις λαξευμένες πέτρες του μαυσολίου στο κοντινό μεσαιωνικό κάστρο του Αγίου Πέτρου ή Μποντρούμ, όπως αργότερα ονομάστηκε από τους Τούρκους η πόλη και το κάστρο της. Εξαίρεση δεν θα υπάρξει ούτε και για τα έργα τέχνης ή τις μαρμάρινες ανάγλυφες ζωφόρους. Κάποια από αυτά θα γίνουν ασβέστης για το ασβεστοκονίαμα που θα χρειαστεί στην ενίσχυση του φρουρίου, αλλά θα εντυχιστούν σαν απλές πέτρες στο ίδιο το τείχος. Τότε, με τη συνεχή αφαίρεση των λίθων του μαυσολίου, οι Ιωαννίτες φτάνουν σταδιακά στη βάση του κτηρίου και εκεί έκπληκτοι θα ανακαλύψουν τον υπόγειο ταφικό θάλαμο του ίδιου του νεκρού βασιλιά. Οι Ιωαννίτες Υπότες δεν θα κρατήσουν πολύ τα νησιά του νότιου Ανατολικού Αιγαίου και την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας. Κάτω από την Οθωμανική πίεση στα 1522 αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή και να εγκατασταθούν στο νησί της Μάλτας. Η πόλη της Αλικαρνασσού που θα ονομαστεί στα τουρκικά Μποντρούμ θα καταληφθεί οριστικά, όπως άλλωστε είχε συμβεί με όλη τη Μικρά Ασία, από τους Οθωμανούς Τούρκους. Για τους επόμενους αιώνες τίποτε δεν θυμίζει τις παλαιές μέρες δόξας. Τόσο τα ερείπια της αρχαίας πόλης, όσο και το μαυσολείο θα βρεθούν θαμμένα κάτω από όγκους χωμάτων, μέχρι που θαραλέοι ταξιδιώτες που επισκέπτονταν την περιοχή τον 18ο και 19ο αιώνα, πρόσεξαν τα εντυχισμένα γλυπτά στο παλαιό κάστρο των Υποτών και τα συνδύασαν με τις αρχαίες περιγραφές του Βιτρούβιου και του Πλίνιου του Πρεσβύτερου. Η ιδέα ότι κάπου κοντά στο κάστρο των Ιωαννιτών Υποτών θα μπορούσε να βρίσκεται θαμμένο το ξεχασμένο μαυσολείο είχε αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Για πρώτη φορά στα 1846, ο Λόρδος Στάφορντ ντε Ρεντκλάιφ, ο Άγγλος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, παίρνει ειδική άδεια και αφού αποκολλήσει από το τείχος, στέλνει στο Βρετανικό Μουσείο τις ζωφόρους του μαυσολίου που απεικονίζουν μάχη μεταξύ Ελλήνων και Αμαζόνων. Αργότερα, στα 1857, θα μεταφερθούν πάλι στο Βρετανικό Μουσείο άλλα ευρήματα, όπως αναπαραστάσεις κυνηγιού, 4 πέτρινα λιοντάρια και 1 λεοπάδαλη. Η πραγματική όμως ανακάλυψη των ελάχιστων ερυπείων του μαυσολίου οφείλεται στον Άγγλο Sir Charles Newton, που το 1857 εντόπισε, βασισμένος σε αρχαίες περιγραφές της Αλικαρνασσού, το χώρο που βρίσκονταν το μαυσολείο και άρχισε τις ανασκαφές.
Οι εργασίες του Νιούτον, παρόλο που όπως ήταν αναμενόμενο δεν οδήγησαν σε εντυπωσιακά κτηριακά ευρήματα, έδωσαν σημαντικές ενδείξεις για τον εξωτερικό διάκοσμο του κτηρίου και την πιθανή εξωτερική του εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, το πλήθος των αγαλμάτων, ζωφόρων και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, αλλά και οι διαφορές στα μεγέθη τους, οδηγούν σε πολλές εναλλακτικές απεικονίσεις από ιστορικούς και αρχαιολόγους. Από τα σημαντικότερα ευρήματα των ανασκαφών θεωρούνται δύο κολοσιαία αγάλματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας που σήμερα ταυτίζονται με τον Μαύσολο και τη γυναίκα του Αρτεμισία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Νιούτον συμπληρώθηκαν αργότερα με σύγχρονες ανασκαφές στον ίδιο χώρο από τον Δανό Κρίστιαν Τζέψεν μεταξύ του 1966 και 1977. Σήμερα, από το φημισμένο μαυσολείο στο χώρο των ανασκαφών, βρίσκεται μόνο η θεμελίωσή του και ο υπόγειος χώρος από τον νεκρικό θάλαμο του βασιλιά. Αλλά λίγα μέτρα μακρύτερα, το μεσαιωνικό κάστρο των υποτών, φτιαγμένο από τα ίδια τα υλικά του μαυσολείου, θυμίζει σε όλους μας τις μέρες δόξας της Αλικαρνασσού και του βασιλιά της. Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου.